Συνεπώ, σεβασμό στι αποφάσει του δικαστηρίου, υποδεικνύει η κυβέρνηση και διαστόματο του Υπουργού, αλλά και του ίδιου του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. Κοίταξε, δεν έχει κανένα που δεν λέει ότι δεν πρέπει να είναι σεβαστέ, αλλά εάν κάποιο καταδικαστή προσφεύγει στο εφετείο. Εναντίον τη απόφαση, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει σεβασμό στο δικαστήριο. Ε, μα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ούτε και οι αποφάσει των δικαστηρίων είναι υπερανοκριτική. Σωστό. Αν κάποιο έχει άποψη, θα πρέπει να την διατυπώνει και εμεί αυτό κάνουμε. Γιατί για μα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά είναι τουλάχιστον παράξενα και θα θέλω να πω ένα, το πιο βασικό. Ο ίδιο ο δικαστή είπε ότι η κατηγορούσα αρχή απέτυχε να βρει αξιόπιστη ενισχυτική μαρτυρία, αλλά θεωρεί ω πλήρω αξιόπιστη τη μαρτυρία όχι απλά του συνεργού στο σκάνδαλο, αλλά στον ηθήνο νου, στον εγκέφαλο. Ε, αυτό εμάς μας προκαλεί τουλάχιστον ερωτηματικά και είναι γι' αυτό ακριβώς το λόγο που είπαμε ότι θα μελετήσουμε σε βάθος την απόφαση την πολυσέλιδη του δικαστηρίου και θα δώσουμε τις δικές μας απόψεις αναφορικά με διάφορα σημεία που κατ' εμάς είτε αντιφατικά έννοι είναι είτε γεννούν ερωτηματικά. Από την άλλη δεν θα έπρεπε αυτό που περιγράφεται να είναι δουλειά του ίδιου του καταδικασθέντα. Τι εννοώ, Με το να το κάνετε εσεί αυτό, αμέσω πολιτικοποιείται ένα ζήτημα. Και είναι και σαν να υπενήσεστε ότι ο δικαστή τον δίκασε πρωτίστω ω στέρχο του Ακέλ και όχι ω ε, ένα πόλιτη τη Κυπριακής Δημοκρατία. Ε, επειδή ακριβώ το θέμα έτσι και αλλιώ πολιτικοποιήθηκε από μόνο του. Από ποιον. Από το δικαστή, ε, λέτε. ε, Όχι και από τον τρόπο που δινόταν στη δημοσιότητα και εξαντικημένου. Κάθε μέρα οι πολίτες άκουγαν ότι το ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ, το ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ. Άρα φυσιολογικά το θέμα πολιτικοποιήθηκε με την έννοια ότι οι πολίτες σκέφτονταν ότι το ΑΚΕΛ συμμετείχε σε ένα σκάνδαλο που είχε να κάνει με μίζες. Ο Βενιζέλος Ανέττος Ηρίστο Εμπαρόδο ε, έχει καταδικαστεί για εκβιασμό, όχι ότι πήρε λεφτά ή πήρε για κάποιον τρίτον. Ε, και μάλιστα καταδικάστηκε, επαναλαμβάνω, με τη μαρτυρία μόνο του Λίλι, ότι έγινε μια συνάντηση στο γραφείο του Βενιζέλου Ζανέτου και ότι ο Βενιζέλος Ζανέτου, κατά τον ισχυρισμό του Λίλι, τον εκβίασε για να αποπληρώσει τα χρέη τη Αλκή. Πολύ λίγα έτσι δεσμεύτηκε δημόσια και στι Γενικέ Συνελεύσει τη Αλκή ότι θα αποπληρώσει το χρέο. Άρα ε, εμείς είχαμε κάθε υποχρέωση να υπερασπιστούμε πρώτον την τιμή και την εντιμότητα του κόμματος και ασφαλώς την εντιμότητα του ίδιου του στελέχους του κόμματος που στη δική μας την αντίληψη είναι αθώος. Πριν από το κόμμα όμως ε, δεν έρχεται αν θέλετε ο ίδιος ο τόπος και τι εννοώ με αυτό. Ακούω σήμερα να σας απαντούν ότι με το να δημιουργούνται εσκεμένα ή αθέλτα ρήγματα τον θεσμό που ε, και βάσει ευθύνη δηλαδή θέλει να καθαρίσει τον τόπο από όλα αυτά που συμβαίνουν και εσεί συντάσσεστε με αυτή την προσπάθεια Ασφαλώς. εξ όσων γνωρίζω, είναι σαν να βάζουμε αυτόν τον κόλπο σε αυτή την προσπάθεια. Ε, Κοιτάξτε, σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί μεν, προσεκτικοί δε. Διότι ο κόσμο πλέον είναι πάρα πολύ υποψιασμένο ότι ακούει το πιστεύει και ε, 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 ελάτε και εσεί στη θέση εκείνων των ανθρώπων που έστω και μια. Uh, πληροφορία ε, υπάρχει πάνω από το κεφάλι του ότι έχουν φάει ή έχουν κάνει το Α ή Β. Άλτε τώρα να βγάλει τη απόφαση όπως δικαστική απόφαση. Ωραία. Η β τωρα να δικαστικη αποφαση ό,τι είναι φανερό από του καταδικαστέ, θα εφησιβληθεί θα κριθεί στο δικαστήριο. Και είναι από το αλλά επαναλαμβάνω ότι για μα, ε, από τη μια, σεβαστά τα δικαστήρια ασφαλώ και οι θεσμοί, από την άλλη, δεν είναι υπεράνω κριτική οι αποφάσει του ε, και θα τι κρίνουμε. Με, τον, με έναν τρόπο υπεύθυνο και τεκμηριωμένο, ε, θέλω να πω το εξή. Και κλείστε με αυτό. Η κοινωνία ζει σε μια πάρα πολύ δύσκολη και άσχημη κατάσταση. Ακούμε σκάνδαλα από εδώ, σκάνδαλα από εκεί. Όπω και οι πολιτικέ δυνάμει θα πρέπει ε, να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια τη πολιτεία και να συνδράμουν στην προσπάθεια να καθαρίσουμε το στάβλο του Αυγία, το ίδιο και οι θεσμοί όπω είναι τα δικαστήρια, η Γενική Εισαγγελία, οι διοκτικέ αρχέ θα πρέπει να είναι επίση προσεκτικέ, έτσι ώστε να διαφυλάσσουν και οι ίδιε το δικό του το κύρο. Πάντω, οφείλω να υπενθυμίσω ότι ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ παραδέχθηκε ότι αυτού του είδου συμπεριφορέ άγγιξαν και το ΑΚΕΛ. Μα Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα που μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο σε αυτή την κατάσταση που ζούμε στην κοινωνία. Είναι δυνατόν ε, να μην επηρεαστεί ένα οργανωμένο οργανισμό όπω είναι ένα κόμμα, περιλαμβανωμένο και του ΑΚΕΛ. Αυτή η παραδοχή του Γενικού Γραμματέα του κόμματο δείχνει και το μέγεθο τη αποφασιστικότητά μα να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα Μάλιστα. που, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, μα έχει επηρεάσει όλου. Εμεί πιστεύουμε ότι ε, ω κόμμα. Δεν έχουμε μπει σε αυτή τη λογική, αλλά δεν αποκλείουμε κάποιοι που ανήκουν στο ΑΚΕΛ, είτε είναι μέλη του είτε είναι ψηφοφόροι του και συμμετέχουν σε κάποιο επίπεδο στην διαχείριση δημόσιου χρήματο. Ενδεχομένω να έχουν επηρεαστεί. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Αυτά όλα θα τα δείχνουν οι δικαστικέ διαδικασίε, οι οποίε όμω οφείλουν να είναι πολύ προσεκτικέ. Ευχαριστώ πολύ για την ευευθυνσία. Να είστε καλά. Έθιμα